Θυμό, αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες από τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στη Λεμεσό. Οι ντροπιαστικές εικόνες προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση μεγάλης μερίδας των πολιτών και όχι μόνο, με την Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Έμιλη Γιολίτη να καταδικάζει απερίφραστα τα επεισόδια και να υποδεικνύει σε δήλωσή της στον Αντένα πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Ποιο δηλαδή είναι το αντικείμενο μιας τέτοιας διαδήλωσης? Ποια είναι τα όρια τα οποία πρέπει να θέσουμε? Με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα μετά την διαδήλωση χθες βράδυ στη Λεμεσό. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε έντονο προβληματισμό και για τον νεαρό της ηλικίας των διαδηλωτών που προέβησαν στις επιθέσεις. Με προβληματίζει και η ηλικία των διαδηλωτών. Είναι μια συζήτηση ευρεία η οποία θα πρέπει να γίνει. Υπάρχουν ευθύνες της πολιτείας και εγώ μπορώ να αναλάβω την ευθύνη του κράτους, αλλά πού είναι οι ευθύνες και των σχολείων και των γονιών? Με έντονο τρόπο καταδίκασε τα όσα αποτρόπια διαδραματίστηκαν στη Λεμεσό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κυριάκος Χαραλάμπους, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά πως από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Η αστυνομία έχει πλέον εξαντλήσει όλη την υπομονή της. Είναι απαράδεκτο να γίνονται οι αστυνομικοί δέχτες της οργής και της αγανάκτησης των πολιτών. Η αξιοπρέπεια και η σωματική ακεραιότητα των μελών μας πρέπει να προστατευτεί. Τα επεισόδια καταδίκασαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία και τα πολιτικά κόμματα. Αυτά που είδαμε ψες δεν έχουν καμία σχέση με ειρηνικές διαμαρτυρίες που και βεβαίως είναι σεβαστές, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναερμού. Τα όσα συνέβησαν χθες στη Λεμεσό είναι αποτρόπαια και καταδικαστέα. Κανένας κουκουλοφόρος, καμιά μολότοφ και καμιά βία δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Όσοι ευθύνονται για την τροπή που έλαβε η χθεσινή